Καλησπέρα στους φίλους του καναλιού. Σήμερα θα κάνω το πρώτο review από παλιά κονσολοειδή, συγκεκριμένα 16-bit εποχή, αγαπημένο Mega Drive, Sega εδώ, και θέλω να είναι ένα παιχνιδάκι το οποίο με είχε στοιχειώσει τα βράδια όταν ήμουν πρώτη γυμνασίου και το είχα παίξει σε φίλους. Αυτό είναι το Splatterhouse 2, ένα παιχνίδι που έγραψε εποχή της Namco. Και ήταν από τα πρώτα πολύ horror, spooky, themed παιχνίδια. Πάμε να το δούμε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να δείξω λίγο το gameplay του παιχνιδιού, να πούμε λίγο μερικά λογάκια. Το παιχνίδι πρακτικά αποτελείται, είναι μια τριλογία και ένα remake. Το πρώτο παιχνίδι λοιπόν βγήκε από την Namco το 1988 στην Ιαπωνία. Και σαν τα μόνα formats τότε που το υποστηρίζανε, πρακτικά ήταν τρία. Ήταν στα arcade, στα μαγαζιά, στο PC Engine και στο Turbo Graphics το 16. Πρακτικά 16-bit το παιχνίδι και το port στα δυο άλλα τα μηχανήματα έγιναν το 1990. Ουσιαστικά το παιχνίδι αυτό ήταν από τα πρώτα έτσι πολύ gore splatter της εποχής και το έκανε πολύ ιδιαίτερο. Σαν γραφικά δεν περιμένει κάτι πάρα πολύ δυνατό, αλλά έχει αυτή τη μαγεία της εποχής, τα early 90s κτλ. Μιλάμε όμως για τα πιο παλιά μηχανήματα και τα arcade. Αυτό που θα δείξουμε σήμερα είναι ουσιαστικά το Splatterhouse 2, το οποίο βγήκε στο Mega Drive, δηλαδή στη χώρα μας είχε έρθει κανονικότατα και φυσικά έχει κυκλοφορήσει και στις υπόλοιπες χώρες και σαν Genesis και σαν Jap, και βγήκε το 1992. Πολύ ιδιαίτερα γνωστό παιχνίδι τότε στα ράφια των καταστημάτων. Εγώ προσωπικά πρώτη φορά το είδα σε σπίτι συμμαθητή και θυμάμαι ότι είχα πραγματικά τρομάξει, να το πω έτσι. Το είχα δει το 1993 ουσιαστικά, έκτη δημοτικού, και θυμάμαι έτσι σκηνές που ήταν πολύ extreme για τα τότε δεδομένα μου σαν πιτσιρικάς, και συγκριτικά με τα video games που είχα ήδη ξεκινήσει να παίζω μέσω Game Boy, NES κτλ. Οπότε το Mega Drive ήταν από τα πρώτα, το πρώτο βασικά πιο δυνατό 16-bit το μηχάνημα που ήρθε στη χώρα μας, γιατί ήρθε πιο νωρίς από Super Nintendo, οπότε και εκεί τα γραφικά φαντάζανε απίστευτα για το τότε παιδικό μου μυαλό. Σίγουρα όμως δεν έμεινε εκεί, βγήκε για το Splatterhouse το 3, το οποίο δυστυχώς κυκλοφόρησε μόνο στην Αμερική, δηλαδή σε ευρωπαϊκό σαν Mega Drive δεν έχει έρθει. Εντάξει, κάποιος μπορεί να το παίξει όμως αποκτώντας το είτε με μια κονσόλα αμερικάνικη ή με κάποιο region mod κτλ. Και σαν διαφορά στα γραφικά δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη.
το οποίο ήταν, πώς να το πω, κάτι τελείως διαφορετικό, βασιζόταν στην πλοκή του original παιχνιδιού και παρόλα αυτά, σαν unlockable όταν τερμάτιζες το παιχνίδι, σου ξεκλείδωνε τα πρώτα τρία κλασικά παιχνίδια. Πολύ ενδιαφέρον και εντάξει, έχει τη φάση του. Είναι ωραίο δηλαδή κάποιος να κάνει ένα remake σε κάτι πάρα πολύ παλιό. Από εκεί και πέρα, το 2 τώρα είναι έτσι πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Γενικά παίζει αρκετή σπλατεριά και πάμε λίγο να το δούμε. Και πάμε τώρα να το βάλουμε. Λοιπόν, το παιχνίδι ξεκινάει βλέποντας τον Rick να ξυπνάει σε ένα δάσος που η μάσκα ουσιαστικά έχει κολλήσει επάνω του. Η μάσκα αυτή είναι ένα αρχαίο artifact των Ίνκας και των Μάγιας εκεί κτλ. Αυτή η μάσκα του δίνει απίστευτη δύναμη και δεν θέλω να σποιλάρω τι γίνονταν στο 1, για να μπείτε εσείς δηλαδή να παίξετε το παιχνιδάκι, να το δείτε κτλ. Παρ' όλα αυτά λοιπόν στο 2 η μάσκα ξανασυναντάει τον Rick και ο σκοπός του ποιος είναι, είναι να σώσει την φίλη του, η οποία και στο 1 είχε απειχθεί από τον Dr. West, έναν τρελάρα. Εδώ βλέπουμε γενικά ότι ο Rick έχει τις κινήσεις, ουσιαστικά τα τρία κουμπιά του Mega Drive δουλεύουν σαν δύο hit και ένα jump. Οι κινήσεις του είναι punch, air kick και slide kick. Εδώ είδαμε ένα τέρας να τρομάζει με τον Rick, γιατί από τη μία μπρος γκρεμός και πίσω ρεύμα. Αυτό είναι το πρώτο boss βασικά, πολύ γρήγορο βλέπουμε ο τρόπος να το σκοτώσει κανείς, σαν τσιτάκι κάπως. Πας κάτω από τις χλέπες που πετάει και το σκοτώνεις. Το παιχνίδι αποτελείται από 8 σύντομα levels, όλα έχουν κωδικό, δηλαδή care και saves. Ζωές όπως βλέπουμε είναι 3. Βάσει του score, άμα έχεις χάσει ζωές, κερδίζεις κάποια άλλη ζωή. Γενικά, εντάξει, μέχρι 4 hits μπορεί να αντέξει και εκτός αν βρει κάποιο άλλο και πάει στα 5. Και επίσης μπορεί να σηκώσει και κάποιο όπλο από τον δρόμο που θα βρει, δηλαδή στο περιβάλλον. Είτε είναι κάποιο, όπως είδαμε πριν, κάποιο baseball bat, κάποιο κόκαλο, κάποιο καρφί κτλ. Αυτό το elevator θυμάμαι μικρός, βασικά μικρός, μέχρι το δεύτερο αρχηγό έχω φτάσει και πάντα έχανα. Τώρα είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα, παίζουν πιο σοβαρά. Κάποιος άμα δεν θέλει να χάσει το μηχάνημα το βάζει και σε έναν εξομοιωτή π.χ. κτλ. Όπως έχω κάνει τώρα εγώ. Και είναι πολύ εύκολο έτσι με τα save και τα load να παίξεις. Χαλάζει βέβαια τη μαγεία του παιχνιδιού, αλλά είναι πιο fast και πιο easy να τελειώσει ένα παιχνίδι. Βλέπουμε τα πίσω, τα background, τα γραφικά εδώ που βγαίνουν κάτι φαντάσματα. Επίσης να συμπληρώσω ότι η κίνηση του Rick είναι λίγο glitch, δηλαδή γλιστράει πάρα πολύ, είναι σαν να κάνει πατινάζ. Αυτό δημιουργεί προβλήματα γενικά στα άλματα, στα καρφιά. Απαιτεί φοβερό συγχρονισμό για να πας δηλαδή τελευταία στιγμή να κουμπίσεις το καρφί και να το περάσεις, γιατί χάνει ζωές για πλάκα. Είναι παιδιά πολύ δύσκολο παιχνίδι. Μην το βλέπετε έτσι τόσο απλά. Είναι δύσκολο, έχει δυσκολία. Εδώ πάμε για το δεύτερο boss, το οποίο όπως είπαμε πιτσιρικάς μέχρι εδώ έφτανα τα χίλια ζόρια. Είναι ένα τεράστιο πρόσωπο, όπως θα δείτε. Το οποίο πετάει κάποιες ψυχές, ξέρω εγώ. Και μετά πας και του βαράς τη μάπα. Ουσιαστικά θέλει καλό positioning για να μην σε χτυπάνε τα άλλα. Καλό timing εννοείται σε όλα αυτά τα platform. Η μουσική είναι ok, 16-bit συνηθισμένη ας πούμε και από το καλό synthesizer που έχει το Mega Drive. Το παιχνίδι όπως είπαμε είναι το 92, οπότε τα γραφικά δεν είναι και τέλεια προσεγμένα, αλλά έχουν αυτό το, θυμίζουν αυτό της εποχής. Τα πρώτα δηλαδή early games του Mega Drive, όποιος ξέρει δηλαδή καταλαβαίνει τι θέλω να πω. Πάμε τρίτο level, βλέπετε πολύ γρήγορα τα levelάκια. Υπάρχουν αυτά τα ωραία animations που πέφτουν μέσα στο νερό, που σκάνε πίσω στους τοίχους. Εντάξει, έχει την πλάκα του γενικά. Κάθε επίπεδο είναι και αρκετά ξεχωριστό. Τα τερατάκια
καλοσχεδιασμένα. Βέβαια, ο Rick δεν έχει τόσες πολλές διαφορές από το ένα σχεδιαστικά, να το πω έτσι. Σαν να μην έχουν, να μην το έχουν δουλέψει πάρα πολύ από το πρώτο, εκτός των backgrounds γενικά. Το 3 δεν το έχω, θέλω να το πάρω κάποια στιγμή σε NTSC του Genesis, έτσι για να το δω, δηλαδή το 3 δεν θέλω καν να το παίξω σε emulator, θέλω να το βάλω εδώ. Α, να και τα μωράκια. Τα μωράκια, ναι, κλασική εικόνα. Είναι ενοχλητικό και αυτό το stage, με τα boss δηλαδή είναι όλα ενοχλητικά. Τα μωράκια, πω, τι θυμήθηκα τώρα, εκεί κοντά τρίτη ηλικίου που ήμουνα, ήταν πολύ της μόδας όταν ήταν emulator στα 16-bit στα PC με Windows 98 και 2000, και τότε για 1-2 χρόνια είχα απορροφή και είχα τερματίσει σχεδόν όλα τα παιχνίδια του Mega Drive, δηλαδή όσα είχα αποθυμένα μικρός και δεν τα βλέπα, δεν τα είχα αγοράσει, τα είχα τερματίσει όλα σε emulator. Αυτό ήταν το boss fight με το μωρό, ότι για καλά σκοτωθήκαν και τα 4 μωρά. Και εντάξει, στο τέλος βγαίνει αυτός ο εγκέφαλος, το αλυσοκρίωνο, γεια σας, αίματα παντού, σπλατεριά, εξού και το όνομα, και συνεχίζει το game. I see a building on that island. Πάμε stage 4. Αυτό εδώ με το χταπόδι, ενοχλητικό. Πρέπει να κάνεις δηλαδή αρκετά γρήγορα για να μη σε πιάσει. Δηλαδή δεν πολύ σηκώνει. Δηλαδή. Εδώ βλέπουμε με το κουπί του στέλνει στη λίμνη μέσα με τη μία και τους δύο μαζί. Και το τέρας της λίμνης, ξέρω εδώ, σε κυνηγάει από πίσω. Οπότε εδώ βλέπουμε, έγινε λίγο θέμα. Το περάσαμε όμως. Όπως βλέπετε, κάθε stage πρακτικά αποτελείται από τρία parts. Το πρώτο, το δεύτερο και το boss fight. Διαφορετικοί εχθροί. Εδώ, ψυχές να αιωρούνται. Βγαίνουν από τις τρύπες. Τα γραφικάκια θαρώ ότι μπορούσαν πάντως και καλύτερα. Δεν έχουν δώσει τόσο ιδιαίτερη βάση στα background τουλάχιστον. Δηλαδή το μηχάνημα έχει πολύ πιο δυνατό hardware για να δείξει κάτι καλύτερο. Αυτά εδώ τώρα, οι βροχές και λίγο οι λάμψεις των κεραυνών, okay, σώζουν λίγο κάπως την κατάσταση στο συγκεκριμένο level, αλλά υπάρχουν παιχνίδια πολύ παλιότερα με πιο ωραία backgrounds. Εδώ οι ψυχές μας πήρανε κουλουβάχαδα και πάμε πάλι λίγο. Το μποσάκι slide φάση θυμίζει λίγο στη μάπα των Licker από το Resident Evil 2, έτσι, συμφωνείτε? Ναι. Έσκασε, λες και του δείξε με σου την κανολίων. Τώρα πάμε στη μεταμόρφωσή του εδώ. Ένα πράγμα σαν ένα υπερμεγεθές face hugger. Θέλει να κολλήσει στη μούρη του Rick, αλλά στη μούρη του Rick έχει κολλήσει ήδη η μάσκα των Νίνκας. Πάει και αυτό. Πηγαίνουμε για stage 5. Η Jennifer λέει ότι πρέπει να είναι κάπου μέσα στο σπίτι. Τι σπίτι και αυτό, από τη μία σε πάει, μπαίνει στο σπίτι, μετά κατεβαίνεις κάτω, μετά βγαίνεις σε ένα περίεργο μέρος, μετά βγαίνεις στη λίμνη, μετά ξαναμπαίνεις στο σπίτι. Καλή φάση. Καραμπίνα. Δεν είχα ξεχάσει αυτό εδώ που το παίζα στο Λύκειο. Καλό timing εδώ. Παφ. Συνεχίζω να επιμένω ότι το background είναι πολύ φτωχό εδώ και με απογοητεύει λίγο. Δηλαδή, γενικά, αν ήταν λίγο προσεγμένη η κίνηση του Rick στο jumping ιδιαίτερα και στο πώς γλιστράει, θα ήταν
πολύ πιο ωραία εμπειρία και επίσης και τα backgrounds εννοείται. Πέταξε την καραμπίνα ο Ρικ και μπαίνουμε τώρα εδώ. Χεράκι, δυσδιάστατη φάση. Δεν ξέρω αν το είπα πριν, το παιχνίδι είναι ένα side-scrolling beat'em up. Κάποιος αν το έχει... Πιστεύω δηλαδή ότι αν δεν το παίξεις σε ένα late, σε ένα Mega Drive έτσι... Πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλός παίχτης συγκεκριμένου παιχνίδι για να το βγάλεις flawless. Δηλαδή δεν γίνεται αλλιώς. Είναι πολύ δύσκολο. Πέρασα από το δεύτερο stage. Πάμε boss fight. Βγαίνουν εδώ από τις κάψουλες τα πειράματα. Σαν το story τώρα θα πει κανείς, μα πώς είναι όλα αυτά, σε τι storyline background είναι χτισμένο το παιχνίδι. Το ένα τουλάχιστον λέει ότι είναι ένας παραψυχολόγος γιατρός που έκανε πειράματα στο mansion, στη βίλα του, και αυτός είχε απαγάγει τη φοιτήτρια που και καλά την είχε ζητήσει για μια συνέντευξη και την πήγα για να της κάνει πειράματα και της έκανε στο ένα τα πειράματα και μπλα μπλα μπλα. Και πρακτικά αυτό τώρα, ναι, είναι το σπίτι πάλι του Dr. West, αλλά χωρίς να είναι ο Dr. West στο τέλος. Αυτά εδώ τα... Πώς τα λέγανε στο Water Elementals που τα είχε ο Mage, ο Frost Mage. Water Elementals λοιπόν εδώ. Precision Attacks. Sewers κάτω, οικονόμους, μας κυνηγάνε. Παφ, τσακ. Τελειώσαμε και αυτό το substage. Ανεβαίνουμε στο... σε ένα κατατόπον εργαστήριο. Το boss εδώ είναι λίγο εκνευριστικό. Πετάει δηλαδή τα vials με τις φωτιές και μας την κάνει. Αλλά θα πάρουμε και εμείς να το πετάξουμε κάτι. Αναρχία, Μολότοφ και έτσι, με τη μάσκα, ο Jason. Ναι, εννοείται ότι έχει σίγουρα επιρροές με αυτή τη μάσκα στο Jason Voorhees, δεν το είπαμε αυτό. Ρίκο όμως τον λέμε εδώ τον ήρωα. Είμαι σίγουρος δηλαδή ότι οι σχεδιαστές της Namco φτιάξανε αυτόν τον ήρωα στο μυαλό τους με τον Jason που τότε έκανε θράψη στα splatter, B-movies κτλ. Αρκετές επαγγιδούλες. Του βγήκε το κεφάλι. Πολύ εύκολο το boss, έτσι. Μια κίνηση, αυτό ήταν το πιο αστείο boss. Stage 6. Κατεβαίνουμε πιο κάτω. Περιμένουμε να ανοίξει το σιλ και να βγει η φίλη του, η οποία όμως είναι ένα... δεν είναι αυτό που ακριβώς περιμένουμε. Κυνηγάνε την ψυχή της, ξέρω εγώ. Χεράκια. Το πως τα σουτάρει γενικά είναι αστείο, η κίνηση. Παφ, παφ, ένα-ένα. Από όσο έχετε παρατηρήσει, γενικά σε μια θέση να είσαι και να έχεις έτοιμο το δάχτυλο στο attack, βγαίνει εύκολα. Όποιος παίζει reckless, όπως και εγώ δηλαδή, να χωθώ ξέρω εγώ με τη μία, χάνεται για πλάκα σας το γραφείο.
Level 7, μπαίνουμε στο portal. Ακολουθάμε την Jane. Μας την πέφτουν διάφορες ψυχές. Παφ. Δες και του πετάνε μπαλόνια με νερό είναι. Κατεβαίνουμε κάτω. Πέφτει για πάντα, αιωρείται, αλλά ξυτοριστής. Έχει πέσει από το 130. Χωρίς αλεξίδωτο. Και πάμε. Ουσιαστικά θέλει κάθε φορά ένα χτύπημα για να σταθούμε ανάμεσα στον ηλεκτρισμό. Παρατηρήστε το background που πηγαίνει μπρος πίσω, τα ψυχές. Εχθρός αυτός είναι λίγο... εντάξει. Έχει τη φάση του, δεν είναι τόσο δύσκολο, δηλαδή υπάρχουν πιο δύσκολο από αυτό. Είναι τρομακτικά πάντως, αυτές οι ψυχές είναι τρομακτικές. Δηλαδή σε ένα παιδάκι μικρό, σίγουρα του άφησε ένα στίγμα όσοι τότε μπορούσαν να το παίξουν να το φτάσουν τόσο μακριά. Αν και ψηλό αμφιβάλλω γενικά, πόσοι πιτσιρικάδες από εμάς τότε δεν τερματίσανε κάποια παιχνίδια και τα τερματίσανε πολύ μεγαλύτερο όταν ξανασχοληθήκανε. Πάρα πολύ. Τελευταίο level, ανεβαίνουμε με το ασανσέρ προς τα πάνω. Λίγη προσοχή στους εχθρούς. Και φεύγουμε με τη βαρκούλα, προσπαθούμε να δραπετεύσουμε. Στη λίμνη πάλι αυτό το χταποδάκι. Εδώ ουσιαστικά χτυπάμε το χάρι μας πετάει και μετά γυρνάμε πίσω του. Πρακτικά πάει να τελειώσει το game. Από πίσω η άλλη φοβάται, έφυγε. Και αυτό είναι το final boss. Κεφάλια σκύλων. Καλή φάση. Είναι γρήγορο πάντως, η εχθρή δηλαδή κινείται αρκετά γρήγορα. Και... Shatter to Pieces. Έχετε από πίσω και τα λιβίτσα μας. Και δείχνει ότι το σπίτι θα βυθιστεί στην λίμνη. Είχαμε το σκοπό μας, σώσαμε τη συμφοιτήτριά μας και το γκομενάκι μας και επίσης λέει ότι και η μάσκα εξαφανίστηκε στη λίμνη.
Την άφησε πίσω του. Τι λέει όμως θα συμβεί με τη μάσκα? Κανείς δεν ξέρει. Όσο υπάρχει μάσκα, όλα μπορούν να ξανασυμβούν. Και ο Ρίκ χωρίς τη μάσκα, στο ίδιο βασίλεμα. Ο τερματισμός του παιχνιδιού. Και ένα κωμικό, τρομακτικό παιχνίδι του Mega Drive έφτασε στο τέλος του με ένα γρήγορο review, walkthrough, long play κτλ. Ελπίζω να σας άρεσε. Το subscribe βοηθάει, όπως είπαμε, για να συνεχίζω να κάνω βιντεάκια, να δω ότι ο κόσμος αγαπάει αυτό που κάνω, τη μικρή μου την προσπάθεια κτλ. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό για τα πρώτα 500 άτομα που θα είναι συνδρομητές στο κανάλι, υπάρχει ένα δώρο έκπληξη. Στους 1000 συνδρομητές, όπως είπαμε, θα δώσω το Assassin's Creed το Odyssey, για όποιο format θα έχει ο νικητής. Και σύντομα, την επόμενη εβδομάδα, με ένα άλλο επεισοδιάκι. Έως τότε, πατήστε και καμπανάκι στο κανάλι να μην χάνετε τα επεισοδιάκια μου. Και σιγά σιγά θα έρθουν και άλλα όμορφα. Έχω ξεκινήσει ήδη να κάνω κάποια streams στο Mixer. Το όνομά μου στο Mixer είναι Καβασακικός, όπως είναι και στα περισσότερα άλλα, στις περισσότερες πλατφόρμες, δηλαδή στο PSN Καβασακικός με μικρό K, στο Xbox Live Καβασακικός με μεγάλο K. Οπότε μπορείτε να με κάνετε και key ad, να τα λέμε και online, να μπαίνετε να βλέπετε κάποια streamάκια που έχω ξεκινήσει να κάνω κτλ. Σας χαιρετώ και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο, φίλοι μου. Γεια χαρά!